Λίγες ημέρες μετά την προκήρυξη του έργου της Μεγάλης Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης δρομολογεί τις διαδικασίες για την επίγεια φάση του έργου της Μικρής Διασύνδεσης Πελοποννήσου-Κρήτης. Ο ΑΚΕ θα έχει την ευθύνη της τομής που θα γίνει στον βόρειο οδικό άξονα για την τοποθέτηση του υπόγειου καλωδίου που θα ξεκινά από την Κίσαμο και θα φτάνει μέχρι τον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Ξυλοκαμάρα. Εμείς λοιπόν πήραμε μια εντολή από το Υπουργείο Υποδομών ότι λόγω της σπουδαιότητας του έργου και για να επισπευθούν οι διαδικασίες να ουσιαστικά να ορίσουμε τον τρόπο κατασκευής, πώς θα γίνει η τομή και πώς θα γίνει το έργο αυτό. Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά δύσκολο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει προηγούμενο στον ελλαδικό χώρο και επιπλέον προϋποθέτει ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα κατά μήκος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης από την Κίσαμο μέχρι τις Μουρνιές. Και είναι από τα πιο μεγάλα σαν έργο, σαν τομή σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή 30 χιλιόμετρα είναι μια πολύ μεγάλη τομή σε ένα εθνικό δίκτυο. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη και η ευθύνη που έχουμε και η προσοχή που δίνουμε στο θέμα αυτό. Διότι είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι ήδη ταλαιπωρημένος, δεν θα πρέπει να τον ταλαιπωρήσουμε κι άλλο και αυτό προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε. Σε σύσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης οριστικοποιήθηκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες προκειμένου το επόμενο διάστημα να εκδοθεί η άδεια τομής για την εγκατάσταση του καλωδίου. Είμαστε στο πρώτο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει την διέλευση του καλωδίου, του υπογειοποιημένου καλωδίου από τα Νοπήγια μέχρι το ύψος των Μουρνιών. Στη συνέχεια μπαίνει στον παράπλευρο των Μουρνιών, που είναι ο δρόμος που είναι παράλληλα προς το ΒΟΑΚ, και φτάνει σε ένα σημείο από το οποίο φεύγει κάθετα και πηγαίνει προς την Ξυλοκαμάρα. Το έργο αποτελεί μέρος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου, που θεωρείται ως το μεγαλύτερο που έχει ποτέ υλοποιηθεί στη χώρα και με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να δοθεί οριστική λύση στο ενεργειακό του νησιού, καθιστώντας το αυτόνομο.